Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο δρόμος Γκαγκαρίνη Ρωμανός είναι ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για όλη την περιοχή. Όμως χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και κυρίως πρώτον είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά είναι χρονοβόρο. Αρκεί να σας πω ότι είχε ενταχθεί στο του Κουμπουσού, δημοτήθηκε το 2006 με σκοπό να ολοκληρωθεί το 2008 και τελικά ολοκληρώνει το 2016. Μόλις τώρα δηλαδή ολοκληρώθηκε με τις ελλείψεις και παραλείψεις που θα πούμε παρακάτω που υπάρχουν. Δεύτερον, είναι πολύ υπερκοστολογημένο, δεδομένου ότι το κόστος είναι 3,5 εκατομμύρια το χιλιόμετρο, ενώ τα συνηθισμένα είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο το χιλιόμετρο. Δηλαδή, τριπλάσια και κοστολόγηση από ό,τι είναι τα συνήθη έργα. Και βέβαια είναι και πολύ πάθο έργο, έτσι χαρακτηρίζεται, γιατί για μια δεκαετία ταλαιπωρούνται και οι κάτοικοι και της περιοχής και οι ίδιοι αγρότες δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αλλεπερίβολά τους. Άρα, επειδή και η μελέτη είχε γίνει το 1994, είχε ξεκινήσει και δεν είχε προβλέψει ούτε το εγκυλοφυλακό φόρτο που υπάρχει στην περιοχή, ένα και της αλματώδης τουριστικής ανάπτυξης, έχει πολλές ελλείψεις και παραλείψεις και σαφέστα πρέπει να επικαιροποιηθεί. Ήδη δεν είχε προβλέψει προσβάσεις στις αγροτικές περιοχές και στις εκκλησίες των κατοίκων, δεν είχε προβλέψει το εγκυλοφυλακό φόρτο που ήδη υπάρχει και βεβαίως δεν είχε προβλέψει και μια σύγχρονη υδραυλική μελέτη. Με αποτέλεσμα στις πρόσφατες βροχοπτώσεις να έχουμε τεράστια προβλήματα και να έχουμε ζημιές στη φυτική παραγωγή. Θεωρώ ότι το έργο ολοκληρώθηκε τώρα, αλλά πρέπει άμεσα η περιφέρεια Πελοποννήσου να τροποποιήσει το γενικό της πρόγραμμα, αυτό είπα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και να επικαιροποιήσει όλες τις μελέτες από την αρχή του 1994, να επικαιροποιήσει και υδραυλική μελέτη και χειροκροφυλακή μελέτη με ανισόπεδους κόβους, με υπόγειους διαβάσεις, αλλά και κυλικούς κόβους, ιδιαίτερα στην περιοχή του Ρωμανού που έχει 5 διελεύσεις για χώρα Ρωμανού, Κορυφάσιο και Πετροχώρη, πρέπει να γίνει ένας κόβος οπωσδήποτε και όπου άλλο απαιτηθεί από τη μελέτη, ώστε να γίνουν έργα συμπληρωματικά, έτσι το έργο αυτό να αποδώσει πολλαπλάσια, να βοηθήσει δηλαδή και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την γεωργική παραγωγή και την πρωτογενή τομέα, αλλά και γενικότερα να στηρίξει την τοπική οικονομία. Μόνο αν γίνουν συμπληρωματικά έργα, το έργο αυτό θα έχει και ασφαλή κυκλοφορία, γιατί ήδη μέχρι τώρα έχουν θυμίσει θύματα, έχουν γίνει πολλά τροχαία. Πρέπει να γίνει σήμαση οριζόντια και κατακόρυφη στον άξονα και κυρίως να γίνει φωτισμός στους κόβους που υπάρχουν και σε αυτούς που θα γίνουν για να γίνει ένας δρόμος ασφαλής, σίγουρος και αναπτυξιακός για την ευρύτερη περιοχή της περιοχής, έτσι ώστε πραγματικά να είναι εργαλείο ανάπτυξης για όλη την Τριφυλία. Σχετικά με την μήνυση που έκανε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Κώστας Ομαργέλης, για τα λεχθέντα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ποια είναι η θέση σας? Θεωρώ ότι κάθε αρχή, είτε νομοθετική αρχή, είτε δικαστική αρχή, είτε εκτελεστική εξουσία, πρέπει να έχουν διακριτούς ρόλους. Σαφέστατα, όταν υπάρχουν ντοκουμέντα και στοιχεία, πρέπει να εξωτερικεύονται. Όμως πρέπει ο κάθε φορέας, είτε αυτοδιοικητικός, είτε οποιοδήποτε άλλος, να περιορίζει στο ρόλο του και στο αντικείμενο που έχει αρμοδιότητα και να το κάνει καλύτερα. Δεν θέλω να πω περισσότερα. Θεωρώ ότι οι δικαστικές αποφάσεις κρίνουν με συγκεκριμένα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, στα εσωτερικά, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τις αποφάσεις του δικαστηρίου, δεδομένου ότι η περιοχή της Τριφυλίας και η κέντρα Γκαγκαρίνη έχει μια τεράστια τουριστική ανάπτυξη και ο πρωτογενής τομέας είναι ανερχόμενος, με αποτέλεσμα πραγματικά το κόστος αγοράς τιμάτων είναι αρκετά αναβασμένο και θεωρώ με συγκεκριμένα κριτήρια αποφάθηκε το δικαστήριο για το κόστος του τμήματος, δεδομένου ότι και η Περιφερειακή Αρχή είχε τους ελληνικούς συμβούλους και επιχειρηματολόγησε πάνω στην αποζημίωση των απαρατηριώσεων. Και είναι ένα μεγάλο θέμα απαρατηριώσεις και ένας λόγος πραγματικά από τον Γκαγκαρίνη Ρωμανός που είπα και προηγούμενα καθυστέρησε να ολοκληρωθεί είναι ότι υπήρχε έλλειψη απαρατηριώσεων, δεν είχε προηγηθεί μάλλον απαρατηριώσεις, με αποτέλεσμα ο ανάδοχος να αποβληθεί, να φύγει από το έργο, να γίνει διάλυση εργολαβίας το 2011. Όμως με τις επιμετρήσεις διεκδικεί ακόμα 44 εκατομμύρια. Δηλαδή στην ουσία το έργο έχει στοιχήσει 38 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα και ακόμα διεκδικεί ο εργολάβος, γιατί διαλύθηκε η εργολαβία όχι με επιτυχία του αναδόχου, ακόμα 44 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει σωστά τη δουλειά του, να κάνει πρώτα τις απαρατηριώσεις, να παίρνει εγκρίσεις από όλους τους φορείς, αρχαιολογία, δασαρχεία και μετά να γίνονται δημοπρατήσεις στο έργο, να τελειώνουν και σωστά και στον χρόνο τους και να μην είναι χρηστοβόρα.